Τι έγινε? Σήκω, πάμε για καφέ τώρα. Τι ώρα είναι, ε? Αργά μισή. Σε μισή ώρα να είσαι έτοιμος. Καλά, μπορεί και στα που έρχομαι. Έλα, τσάω. Μπα, ξυπνήσαμε ορεξάτη. Μην το συζητάς. Thank you.
Γιατί μωρέ, τι έπαθες πάλι? Τα γνωστά. Φρικάρουμε την προσλαμβανική στην πόλη και με την πτυχιακή. Ξεκόλαρε εσύ, δεν είναι τόσο άσχημη η Πάτρα. Η Πάτρα ίσως όχι, αλλά οι άνθρωποι, η νοοτροπία τους, ο τρόπος σκέψης με εξαίρεση προφανώς τους παρεμβισκόμενους εδώ πέρα, δείτε. Είναι λες και έχει παγώσει χρόνες, λες και έχουν πει σε μια μαύρη τρύπα και 5 χρόνια απουσίαζα. Και το μόνο που έχει αλλάξει είναι η τιμή του καφέ στο στέκι μας. Ίδιες φάτσες, ίδια στέκια, ίδια θέματα συζήτησης. Με σταθερές απόψεις βέβαια πάνω στα αθλητικά, τα αγκομενικά. Και προφανώς και στα ταξίδια. Η ιδέα και μόνο να κάνουμε αυτό που κάνουμε εμείς, να κάτσουμε σε ένα παγκάκι να πίνουμε τον καφέ μας, τους τρελαίνει. Κάτσε ρε Σιλία. Και τι περίμενες? Είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή εδώ. Λογικό και επόμενο δεν είναι. Δεν ξέρω τι περίμενα, ξέρω τι ήλπιζα όμως. Είναι πανέξυπνα παιδιά, δεν ξέρω γιατί σκέφτονται σε κουτάκια. Χαλάρωσε, δώσε λίγο χρόνο και θα δεις ότι πάλι θα συμβαδίσετε. Η πτυχιακή πώς πάει? Πώς πάει? Αυτή είναι η προσπάθεια που έχω καταβάλει. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Έχω ναυαγίσει και να έφτασε η μέρα που έρεψα από φαντασία. Κάτσε ρε Σιταραντίνο, δεν είναι κάτι. Κλείσε τα πάντα, βάλε λίγη μουσικούλα, ένα καφεδάκι και στρώσου. Μια ιδέα είναι, κυριολεκτικά. Ναι, μάλιστα μητέρα. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Να σου πω, πάμε να φύγουμε. Βράδιασε.
τίποτα. Μια ιδέα είναι όλα. Κυριολεκτικά. Τη ζακέτα σου μην ξεχάσεις. Κόμπι. Bright and early for the daily races going.
tears are filling up their glasses.